επίθεση τον Ποσίνκοβιτς, με τον Νάκα να έχει περάσει αριστερά και τον Φλίγκο είναι δεξιά. Τομική προσπάθεια του Ασίγμπα, ωραία προσπάθεια, κάνει και το σούτ με το αριστερό. Το 57 παίρνει το χειροκρότημα ο Γκανέζος. Και ακούμε τον Αποστόλη πάνω. Σηκώθηκε όλος ο πάγκος Παναγιακής για να το χειροκροτήσει. Τώρα του αποδίδει τα εύσημα και ο Δημήτρης Πανός, διότι δεν είναι μόνο η καλή δουλειά που έχει κάνει καθ' όλη τη διάρκεια. Κάνει το σούτ. Κουτρουμπής. Βλέπει πάλι την κίνηση του Χουχούμη. Ο Ασίγμπα αυτή τη φορά είναι προετοιμασμένο, καθότι υπήρχε μπροστά του ένας όμιλος ποδοσφαιριστών που του εμπόδιζε το οπτικό πεδίο. Ο Ασίγμπα κάνει τη σέντρα. Ο Μαρουκάκης επιχείρησε να πιάσει την κεφαλιά, αλλά ήταν... Παναχαϊκή βρίσκεται με τη δυνατότητα να κάνει μια επίθεση. Ασίγμπα. Μπάλα ψηλά, χαμηλός, καστό σουτ. Ο Γάλλος Τεργίδης. Ασίγμπα. Καλό ξεδίπλωμα της Παναχαϊκής. Η σέντρα του Γκανέζου. Απευθείας στο σουτ του Φιλίπε Ντακώστα. Μαρουκάκης, τώρα Ασίγμπα. Αυτό σεντράρει ωραία για τον Μαρουκάκη, κεφαλιά. Ο Μάκρος Γιώβας, Ασίγμπα. Ωραίο το 1-2 με τον Παλού. Μπάλα θα βγει στην άκρη για τον Στεργίδη, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος στο ξεκίνημα του μάτς. Η σέντρα του Ασίγμπα πάρα πολύ δυνατή στο δεύτερο δοκάρι. Δυσκολεύεται 4-4-2 για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που κάνει την πρώτη επίθεση στο μάτς, στον Ταύρο. Αναλαμβάνω, οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου περνούν στην επόμενη φάση. Παλά πίσω για τον Ασίγμπα. Φορτούνης ήρθε από πίσω, σούταρε ψηλά πάνω από την εστία του Μπαλασάκη. Στην πρώτη καλή στιγμή στο μάτς, το τρίτο λεπτό. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Καλές δύο φορές παιχνίδια στην Πάτρα, τη σεζόν 2002-2003. Στους 16 ο Ολυμπιακός πέρασε νικητής με 2-0 με τα γκολ του Καστίγιο και του Χούτου. Και το παιχνίδι την προπερασμένη σεζόν, 2012-2013, για τη φάση των 32. Δεν τελείωσε ποτέ. Πήρε ο Ολυμπιακός στα χαρτιά με 3-0, άλλες τρεις φορές έχει υποδεχτεί ο Ολυμπιακός την Παναχαϊκή. Δεν είναι και πολύ ικανοποιημένη στον πάγκο της Παναχαϊκής για αυτές τις επικίνδυνες συναλλαγές μπάλας έξω από την περιοχή. Κάπως έτσι είναι, Πέτρο Πολυχρονίδη. Είναι αυτονόητο, έτσι. Εδώ πήγε να γίνει ένα λάθος από το κούθε. Τι λέει Πέτρο Πολυχρονίδη ο κ. Σπανός? Βασικά του ζητάει να κάνουν πιο γρήγορα αλλαγές στην μπάλα, διότι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι πολύ πιο γρήγοροι και περισσότερα σημεία. Γιαννούλης. Ζητάει ο Μπουχαλάκης, πήρε ο Διαμαντάκος. Φορτούνης που κινείται σε όλο το πλάτος της μεσαίας γραμμής. Παίζει στον άξονα, έρχεται αριστερά, πηγαίνει και δεξιά λιγότερο. Σίγμπα. Πάσε να κρατήσει την μπάλα μέσα στα όρια του γηπέδου και να τη φέρει μπροστά του. Χωρίς επιτυχία ο Στεργίδης. Σιώβας. Έχει δίπλα τον Γιαννούλη. Κλείστηκε τώρα όμως ο Σιώβας. Έχασε τον ακραίο πιστοφύλακα τον Ασίγμπα και βγαίνει η Παναχαϊκή μπροστά. Τουλάχιστον αυτό προσπάθησε να κάνει, γιατί ο Γιαννούλης έβαλε σωστά το σώμα του και έδισε και φάουλ από τον Ασίγμπα που εκνευρίζεται. Βλέπετε, χρησιμοποιούν και οι δύο τα χέρια τους και στη συνέχεια ο Ασίγμπα τραβάει τον αντίπαλό του. Νωρίτερα ο τερματοφύλακας της Παναχαϊκής χρειάστηκε να πέσει στη δεξιά του γωνία για να απομακρύνει το σούτ από τον Μπενίτες. Τώρα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για αυτόν. Στο 38. Ξανά Διαμαντάκος, πιέζουν σωστά. Παίχτες Παναχαϊκής κερδίζουν. Αναστασόπουλος για τον Ασίγμπα. Ξανά Αναστασόπουλος. Τώρα έχει πολλούς παίχτες Ολυμπιακός πάνω. Φορτούνης στην εκτέλεση. Απευθείας θα δοκιμάσει.
Μπάρα θα κοντράρει πάνω στον Ασίγμπα. Που ανοίγει το διασκελισμό του, βλέπει την κίνηση του Μπενίτες, είναι πολύ καλή πάσα, ο Ασίγμπα το μαρκάρει. Μπενίτες κρατιέται όρθιος, έρχεται ο Φορτούνης, αλλά πρόλαβε και βάζει στιγμές. Τα Κώστα. Θα γυρίσει για τον Ασίγμπα. Γκατιάγκα. Σήκωσε χωρίς λόγο και αιτία την πάση. Αυτό ζήτησε από τον παίκτη του, βλέποντας ότι όλα πάνε καλά στην ομάδα. Το μόνο που δεν χρειάζεται είναι να αρχίσουν το διάλογο με τους διαιτητές και τους υπόλοιπους. Και πάλι Άλμπι, πιέζει ο Διαμαντάκος. Πρώτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Νήσει στον κενό χώρο σε όλη τη διάρκεια του μάτς και τώρα του δόθηκε ευκαιρία να απειλήσει. Σίγμα. Κρατάει την ισορροπία του, πιέζεται από τον Διαμαντάκο, φάουλ. Φορτούνης για τον Φουστέρ, μπαίνεται στις μάχες με τον Σίγμα. Αυτή τη φορά την έχασε, εκτός με τον Φωστήρα στον Ταύρο για να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων στο πρώτο γκρουπ. Βούρος για τον Ντουρμάζ, γίνει πάνω του Ασίγμπα, γλίστρησε ο Ντουρμάζ. Ασίγμπα με τον Ζλατκό το παιχνίδι του, σαν να παίζει χρόνια στον Ολυμπιακό. Γιαννούλης, Μπενίτες, Φουστέρ, ξανά Μπενίτες, καθυστέρησε. Πάνω στον Φορτούνη, αυτός με τη μία για τον Ντουρμάζ. Βέργος. Θέλει να περάσει ο Φουστέρ, θα μπει στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ο Ασίγμπα βγήκε γρήγορα πάνω του. Και τον έκοψε. Αθόρυβη αλλά αποτελεσματική δουλειά. Δεν φαίνεται να υπάρχει offside, ούτε στην πρώτη, ούτε στην δεύτερη περίπτωση. Ο Αναστασόπουλος γύρισε και αυτός κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για την Παναχαϊκή. Τους κορυφαίους στον αγωνιστικό χώρο.